Λοιπόν, σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε έτσι μια πιο αρμονική μίξη, αρμονική, λάθος λέξη, τέλος πάντων, τη στιγμή της μίξης που είναι και τα δύο κανάλια επάνω, δηλαδή και τα δύο τραγούδια. Σ' ανάψω και τον ενισχυτή να ακούω τι λέω. Λοιπόν, την ώρα που είναι και τα δύο κανάλια ανεβασμένα, δηλαδή την ώρα που γίνεται η μίξη ανάμεσα σε δύο τραγούδια ή τρία τραγούδια ή τέσσερα τραγούδια ή οχτώ τραγούδια ή όσα θέλετε τέλος πάντων, υπάρχει το εξής πρόβλημα. Αυτά εδώ τα ποτεσιόμετρα, έτσι, τα οποία είναι τα high, τα mid range και τα low, δηλαδή τα μπάσα, τα μεσαία και τα ψηλά, αν είναι όλα λοιπόν ανεβασμένα, και ειδικά τα μπάσα, έτσι, τα κάτω-κάτω δηλαδή, έχουμε ένα θέμα στο ακουστικό τέλος πάντων, το οποίο είναι, να το πω, μπουκώνει. Είναι δηλαδή, πέφτουν δύο μπάσα μαζί, όταν είναι και τα δύο επάνω, πέφτουν δύο μπάσα μαζί λοιπόν, με αποτέλεσμα να μπουκώνει στα ηχεία. Πουχού, κάτσε να βάλω δύο συντάκια. Πού έχω να φέρω ένα παράδειγμα, έτσι. Έχουμε την 3 και τη 2. Βάζουμε τα κιού μας. Λοιπόν, έχουμε δύο κομμάτια εδώ πέρα, στο δεξί και στο αριστερό ντε. Κάτσε να μηδενίσω λίγο και την ταχύτητα. Ένα λεπτό να συγχρονίσω κιόλας. Λοιπόν, τώρα είμαστε συγχρονισμένοι. Είμαστε συγχρονισμένοι, λοιπόν. Τώρα, παίζοντας λοιπόν αυτό το κομμάτι. Έχει τα μπάτσα του, έτσι. Λοιπόν, τα οποία ας πούμε είναι αρκετά δυνατά, όπως είναι σε κάθε τραγούδι. Εντάξει, στην αρχή μπορεί να είναι λίγο πιο χαλάρα. Μετά όσο περνάει το τραγούδι, μπαίνει στον κανονικό ρυθμό των μπάσων, την κανονική του ένταση, έτσι. Λοιπόν, να στο πάω εγώ τώρα λίγο παρακάτω. Το επόμενο εντωμεταξύ. Μπαίνει κατευθείαν με μπάσο. Λοιπόν, ας τα μιξάρω λοιπόν μαζί με τα δύο, με όλα τα αποτεσιόμετρα επάνω. Εδώ τώρα έχουμε μπάσα στο full. Πώς λοιπόν γίνεται μια αλλαγή χωρίς να μπουκώνουν και λοιπά. Έτσι, καταρχήν ακούμε στο ακουστικό μας και προσπαθούμε να καταλάβουμε αν ας πούμε ότι αυτό εδώ είναι το κομμάτι το οποίο παίζει έξω και αυτό είναι το κομμάτι που παίζει στα ακουστικά, έτσι. Αν αυτό λοιπόν που παίζει έξω στον κόσμο έχει, ξέρω εγώ, από μόνο του σαν τραγούδι, όχι από τα ποτεσιόμετρα, από μόνο του, έχει πολλά ψηλά ή πολλά μπάσα ή πολλά μεσαία ή τέλος πάντων όποιο είναι περισσότερο, ενώ το επόμενο έχει λίγα μεσαία ή λίγα μπάσα ή λίγα ψηλά, έτσι, προσπαθούμε να τα φέρουμε, δηλαδή ας πούμε αν αυτό έχει πολλά ψηλά, προσπαθούμε να φέρουμε και σε αυτό λίγα ψηλά ακόμη για να είναι κοντά, έτσι. Ή ξέρω εγώ αν αυτό έχει λίγα μπάσα και αυτό έχει πολλά μπάσα, κόβουμε λιγάκι από εδώ. Ή αν αυτό έχει πολλά, αυτό που παίζει έξω, και αυτό έχει λίγα, του δίνουμε λίγο παραπάνω, έτσι. Λοιπόν, τώρα, όταν λοιπόν θα φτάσει η στιγμή να μεξάρουμε και θα είναι και τα δύο κανάλια επάνω, έτσι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε είναι να είναι κομμένα τουλάχιστον, για μένα,
τα μπάσα, όχι τελείως, δηλαδή ας πούμε ότι εδώ είναι το full μπάσο, το κανονικό του τραγουδιού, κόβουμε το μισό. Το ένα δεύτερο το κόβουμε, συνήθως. Σιγά σιγά μετά, ακούγοντας και τα δύο, μπορούμε να δώσουμε λίγο παραπάνω ή να κόψουμε λίγο παραπάνω, ανάλογως που μας κάθεται σαν να μην έμπαινε άλλο τραγούδι, να το πω ας πούμε. Ή κόβουμε λίγα ψηλά. Τώρα βλέπουμε ότι αυτό εδώ το κομμάτι είναι normal και από μπάσα και από μεσαία και από ψηλά. Ενώ αυτό εδώ έχει λίγο παραπάνω μπάσα και λίγο παραπάνω ψηλά. Οπότε κόβουμε λίγο ψηλά ας πούμε. Εκεί είναι κάτι κοντά ας πούμε, έτσι. Κόβουμε και λίγο μπάσα. Εκεί περίπου είναι κοντά, δηλαδή ούτε πολλά μπάσα το ένα και λίγα το άλλο, ούτε πολλά ψηλά το άλλο και πολλά και λίγα ψηλά το άλλο, έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να κάνουμε μία μίξη. Έτσι, εγώ τα έχω φέρει εδώ στο περίπου, θα κόψω λίγο ακόμη μπάσα και λίγο ακόμη ψηλά και πάμε. Λοιπόν, δίνω τα ψηλά και τα μπάσα και κόβω από το άλλο. Τώρα αυτό είναι εκτός μπάσων. Αυτό έχει τα τελευταία του μπάσα που είναι λίγο χαμηλωμένα, έτσι. Τώρα έκοψα τα μπάσα από το διπλανό και ανέβασα κανονικά από το επόμενο τέλος πάντων. Και σιγά σιγά το κόβω. Οπότε έγινε μία μίξη. Έγινε μία μίξη τέλος πάντων, πιο αρμονική, πιο normal, δηλαδή δεν μπήκανε και τα δύο τέρμα ας πούμε κατευθείαν και αυτά. Αυτά συνήθως τα κάνουμε στα κοφτά ή στα που αλλάζουν πάρα πολύ σύντομα, ας πούμε στα ελληνικά που χού κλπ. Τώρα όσο μεγαλύτερη διάρκεια έχει η μίξη, δηλαδή είναι και τα δύο κανάλια επάνω, δηλαδή μία phrase, δύο phrase, τρεις phrase, τέσσερις phrase, 8 phrase, ανάλογα πόση ώρα δηλαδή περισσότερη είναι η μίξη και παίζουν και τα δύο ταυτόχρονα. Τόσο λοιπόν πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε με τα αποτεσιόμετρα. Δηλαδή να μην έχουμε και τα δύο μπάσα στο full, να μην είναι όλα στο τέρμα όταν είναι και τα δύο επάνω. Δηλαδή να κόβουμε λίγο από το ένα, λίγο από το άλλο, να βάζουμε λίγο εδώ, να κόβουμε. Καταλάβατε, δηλαδή είναι μια πιο έτσι σωστή μίξη και πιο ωραία στο αυτή. Δηλαδή δεν ακούς ξαφνικά να μπουκώνουν όλα γιατί είναι και τα δύο επάνω. Τα ακούς πιο όμορφα και να δένουν να γίνονται σαν ένα κομμάτι. Αυτό λοιπόν ήταν ένα βιντεάκι το οποίο είχα ξεχάσει να ανεβάσω. Και εντάξει, δεν έχω και πολύ όρεξη πλέον να ανεβάζω tutorials. Διότι βρεθήκαν πολλοί εξυπνάκηδες που μας το παίξανε κάτι τέλος πάντων. Εντάξει, καθένας έχει τη γνώμη του. Καθένας μπορεί να λέει τα δικά του. Δεν έχουμε πρόβλημα, απλά με φρενάρανε λιγάκι κάτι τέτοιο γιατί δεν... Εντάξει, εδώ προσπαθούμε να βοηθήσουμε και μας το παίζουν τέλος πάντων. Λοιπόν, να πω και ένα τελευταίο, λοιπόν, μιας και αυτό είναι το τελευταίο tutorial που ανεβάζω. Ότι πλέον παραδίδονται μαθήματα live εδώ πέρα στο στούντιο αυτό εδώ. Παραδίδονται μαθήματα και βινιλίου, δηλαδή και με pick-up
και με CD και ψηφιακά με κονσόλες, controller και τα λοιπά σχετικά. Για συμμετοχές και πληροφορίες μπορείτε να με κάνετε ad στο Facebook, το έχω βάλει στο κανάλι μου. Και εκεί μπορούμε να κανονίσουμε τις τιμές, τα μαθήματα. Επίσης να ενημερώσω ότι τα μαθήματα είναι privé, δηλαδή κάνει ο καθένας μόνος του. Εκτός αν είναι, ξέρω εγώ, κάποια συγκεκριμένη παρέα, οι οποίοι θέλουν να κάνουν τρεις μαζί, δύο μαζί, που είναι φίλοι μεταξύ τους, έτσι. Και φυσικά η τιμή έτσι ελαττώνεται ανάλογα την ποσότητα των μαθημάτων. Δηλαδή όσο περισσότερα τόσο φθηνότερα και όσο λιγότερα τόσο ακριβότερα, κάπως έτσι πάει. Αυτά λοιπόν είχα να πω, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να με κάνει ad λοιπόν στο κανάλι, να κάνουμε τα μαθηματάκια μας, να προχωρήσει, δηλαδή μπορώ να τον φτάσω μέχρι το στάδιο να γίνει ένας πάρα πολύ καλός DJ σε club, σε καφέ, σε lounge, σε οποιοδήποτε είδος μουσικής. Έτσι, μπορεί φυσικά να έχει δικό του μηχάνημα και θέλει να μάθει πάνω στο δικό του συγκεκριμένα, εννοείται ότι μπορεί να το φέρει εδώ να κάνουμε με το δικό του, αλλιώς κάνουμε αυτά που υπάρχουν εδώ πέρα. Αυτά λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας, όσοι υποστηρίζετε. Θα τα πούμε λοιπόν κάποια στιγμή έξω, σε κάποιο κλαμπ, σε κάποιο μαγαζί, ανάλογα. Γεια σας.